και από εμένα. Είμαι η Στρυπορισιώτη. Πέρυσι ήμουν πρόεδρος της DPSS. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ με αυτή την εκλεκτή παρέα. Έχουμε τρεις εξαιρετικούς φαρμακοποιούς. Χθες ακούσαμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Πήραμε τροφή για σκέψη. Νομίζω σήμερα είναι η μέρα να δούμε πώς μπορούν αυτά να εφαρμοστούν real life, στην πραγματικότητα του φαρμακείου, να τα δούμε στην πράξη. Οπότε, χωρίς να χάσω άλλο χρόνο, να σας παρουσιάσω τους τρεις εξαιρετικούς ομιλητές που έχουμε. Ξεκινάμε με τον κύριο Κακονίκο, που είναι φαρμακοποιός, ο μεταπτυχιακός στον τομέα φαρμακογνωσίας του τμήματος φαρμακευτικής του ΕΚΦΑ. Έχει εργαστεί σε φαρμακευτική εταιρεία και από το 2002 λειτουργεί κοινοτικό φαρμακείο. Έχει πραγματοποιήσει πολλές ομιλίες για θέματα του επαγγέλματος σε πληθώρα κρατηρίων, φαρμακοποιών και φοιτητών. Και το 2020 εκλέχθηκε στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής εκλέκτορα για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Στη συνέχεια, ο κ. Κατσόγιαννης είναι επίσης απόφοιτος του τμήματος φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ. Είναι πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Ενυποθετικών Φαρμακοποιών και μέλος της Επιτροπής ΙΔΕΑΦ για τα Γαλλικά Σκευάσματα. Το 2014 ολοκλήρωσε μετεκπαίδευση στην κλινική διαιτολογία στο ΕΚΠΑ. Το 2018 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εκτίμηση και Αντιμετώπιση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Και αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά θα ξεκινήσει τη φοιτησή του στο Διακομματικό Μεταπτυχιακό Νανοϊατρική του ΕΚΠΑ και σε ευχόμαστε καλή αρχή. Και τέλος, ο κ. Βιλιράκης, ο οποίος έχει πτυχίο φαρμακευτικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης μεταπτυχιακό της φαρμακευτική φροντίδα και φαρμακοθεραπεία, μεταπτυχιακή δίκευση στα εμβόλια και του εμβολιασμού και μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων με δίκευση στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Από το 2007 ζει και εργάζεται στο Βόλο ως υπεύθυνος κοινοτικού φαρμακείου και ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών στο φαρμακείο και αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα έχετε το λόγο να ενημερώσουμε και τους συμμετέχοντες ότι θα ξεκινήσουμε με κάποιες πληροφορίες για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική σας πορεία. Μπορούν καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας να στέλνουν ερωτήσεις στο chat, οι οποίες θα απαντηθούν στο κομμάτι της συζήτησης, το οποίο θα είναι και το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής ομιλίας. Οπότε, κύριε Κακονίκο, έχετε το λόγο. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Να ξαναπώ ότι εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Κακονίκος. Είμαι φαρμακοποιός και λειτουργώ και διαχειρίζομαι ένα κοινοτικό φαρμακείο στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Μεγάλωσα στην Καλλιθέα. Ήμουνα ένας άριστος μαθητής σε όλα τα χρόνια του σχολείου και κάπου εκεί στην Δευτέρα Λυκείου, για λόγους που έχουν να κάνουν με το τι γίνεται στους έφηβους εκείνη την εποχή, έχασα λίγο την εστίασή μου σε ό,τι αφορά τα μαθήματα. Το αποτέλεσμα ήταν να μην καταφέρω να μπω στην ιατρική όπως ήταν η πρώτη μου επιλογή, όχι γιατί ήθελα να γίνω γιατρός ή γιατί ήθελα να γίνω κάτι τέτοιο, ήταν απλώς μια μεγάλη πρόκληση για έναν άριστο μαθητή και ήταν το πιο ψηλοτρόπιο εκείνης εποχής. Χάνοντας λοιπόν την εστίασή μου, πέρασα με επόμενη προσπάθεια στη Φαρμακευτική Αθηνών. Δεν υπήρχε περιθώριο και επιλογή για να σπουδάσω σε οποιαδήποτε άλλη σχολή εκτός Αττικής. Δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα και στήριξα το σπίτι. Πηγαίνοντας στη φαρμακευτική, τα δύο πρώτα χρόνια ήμουνα περίπου ένας περαστικός τουρίστας. Έκανα μια πολύ ωραία δικτύωση με τους φίλους μου εκεί, με υπέροχα παιδιά που ακόμα και τώρα τους βλέπω και επικοινωνούμε. Κάποια στιγμή με χτύπησε κάτι κατά κέφαλα εκεί στο τρίτο έτος και άρχισα να γίνομαι λίγο πιο συστηματικός, να μελετάω, κάλυψα τα κενά. Τελείωσα παρά ένα εξάμηνο στην ώρα μου την φαρμακευτική σχολή. Έκανα μεταπτυχιακό στην φαρμακογνωσία με τον απίθανο καθηγητή κύριο Βάγια. Ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου. Πήγα στο στρατό που υπηρέτησα ως φαρμακοποιός για 2 χρόνια στην Τρίπολη και μέχρι εκείνη τη στιγμή περίπου ποτέ δεν είχα φανταστεί τον εαυτό μου να δουλεύει σε ένα κοινοτικό φαρμακείο. Μπορούσα να φανταστώ για τον εαυτό μου ένα σωρό σενάρια και ένα σωρό ενδεχόμενα για τον επαγγελματικό μου βίο, αλλά δεν είχα ποτέ σκεφτεί ότι μπορεί να λειτουργώ εγώ ένα κοινοτικό φαρμακείο. Υπήρχαν κάποιοι πρακτικοί λόγοι που είχαν να κάνουν με το ότι πίστευα ότι χρειάζεται ένα σκασμό χρήματα για να ανοίξει κάποιο και να τρέξει ένα φαρμακείο. Δεν υπήρχε κανένα είδου οικογενειακή παράδοση. Και επίσης είχα μία αντίληψη για τον κοινοτικό φαρμακοποιό, παρότι λένε ότι υπήρχε τότε
ένα ρητό ότι είναι με το ένα πόδι στο εμπόριο και με το άλλο πόδι στην επιστήμη, αυτό που εγώ εισέπρατα είναι ότι είναι με 8 πόδια στο εμπόριο και με μία φτέρνα στην επιστήμη. Αυτή ήταν η αντίληψή μου. Το 2000, όταν τελείωσα το στρατό, μετά από μία συνέντευξη, με προσέλαβαν σε μία φαρμακευτική εταιρεία, που είχα την χαρά και την σπάνια τύχη να μπορέσω να εκπαιδευτώ συστηματικά από μία ιδιωτική εταιρεία και ήμουν ιατρικός επισκέπτης. Και είχα την φοβερή τύχη να μπορέσω να επικοινωνήσω με τους Έλληνες γιατρούς, να καταλάβω πώς σκέφτονται, να δω τα πράγματα έτσι από την πίσω μεριά του ιατρικού πάγκου. Κάποια στιγμή εκεί πέρα λοιπόν, ένα από τα πράγματα που έκανα ήταν ότι έπρεπε να πηγαίνω και σε φαρμακεία για να βλέπω πώς πάνε τα φάρμακα που εγώ επικοινωνούσα στους γιατρούς. Και οι περισσότεροι φαρμακοποί με τους οποίους επικοινωνούσα τότε ήταν μουτζούφλιδες, ήταν μονόχνοτοι, ήταν άνθρωποι με τους οποίους δεν θα κάνει κανείς παρέα στη ζωή του κανονικά. Έτυχε όμως να βρεθώ και σε ένα φαρμακείο στο οποίο υπήρχε ένας πολύ λαμπρός και χαρισματικός φαρμακοποιός, ο οποίος με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το φαρμακείο του, κατά κάποιο τρόπο με ενέπνευσε ότι μπορεί αυτή η δουλειά να είναι και λίγο διαφορετική και να υπάρχουν μια χαρά άνθρωποι που να είναι ταυτόχρονα φαρμακοποιοί. Με μια σειρά από άλλα τυχαία γεγονότα, βρέθηκα το 2002 να αγοράσω το φαρμακείο μιας συμφοιτήτριάς μου στον Άγιο Δημήτριο και κάπου εκεί ξεκινάει το ταξίδι. Τον πρώτο καιρό που ήμουνα υπεύθυνος φαρμακοποιός, ήταν δικό μου το φαρμακείο και είχα και έναν συνεργάτη με τον οποίο κάναμε ένα σωρό πράγματα από το πρωί στο βράδυ. Η κύρια εστίασή μου σε αυτή τη φάση ήταν να αποκτήσω κλινικές δεξιότητες. Να σας θυμίσω ότι είχα ξεκινήσει στη φαρμακευτική εταιρεία και μάθαινα πάρα πολλά πράγματα για τις νόσους και τα φάρμακα σε πρακτικό επίπεδο, πώς πρέπει να επικοινωνούνται κτλ. Οπότε για αρκετά χρόνια συνέχισα να μελετάω και να βελτιώνω τον εαυτό μου σε αυτόν τον τομέα. Γύρω στο 2006 το 2007, δεν είμαι σίγουρος, έτυχε να διαβάσω μία συνέντευξη ενός από τους σημερινούς συμμετέχοντες στο πανέλ του Βασίλη, η οποία άλλαξε τον προσανατολισμό μου. Ήταν μια συνέντευξη σε σχέση με το τι πρέπει να κάνει ένα φαρμακείο μέσα σε ένα σύνολο οριζόντων και μέσα σε ένα πάντρεμα με την αποστολή του και το νόημά του, το οποίο ήταν διαφορετικό από αυτό που είχα εγώ στο μυαλό μου. Τα επόμενα χρόνια συνέχισα να δουλεύω τις κλινικές μου δεξιότητες και επιδίωξα να επισκεφτώ το Βασίλη στο Βόλο, δηλαδή προγραμμάτισα ένα ταξίδι και πήγα μέχρι εκεί να τον γνωρίσω, να γνωρίσω ποιος είναι ο άνθρωπος που είχε κάνει αυτή τη συνέντευξη και είχε γράψει όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα και να δω και το φαρμακείο του. Εκεί εγώ στο μυαλό μου είχα φτιάξει μια προσδοκία ότι είναι ένα μεγάλο φαρμακείο, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς, ότι είναι κάπως διαφορετικά. Και φτάνοντας εκεί πέρα, η προσδοκία που είχα ήταν αντίθετη με αυτό που αντίκρισα. Είδα ένα μικρό συνοικιακό φαρμακείο και χωρίς να μπορώ να πω ότι στεναχωρέθηκα γι' αυτό, απλώς ήταν διαφορετικό από αυτό που περίμενα. Ο κύκλος αυτός, σε ό,τι αφορά το φαρμακείο που είχα δει τότε, έκλεισε όταν σε μια ομιλία στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Χαλκίδας, λίγα χρόνια αργότερα, ο Βασίλης παρουσίασε το πρωτόκολλό του για τον εμβολιασμό. Μία από το κοινό τον ρώτησε καλά, του λέει: «Εσείς πόσα τετραγωνικά φαρμακείο έχετε και μπορείτε και κάνετε όλα αυτά τα πράγματα?» Το ερώτημα για μένα ήταν τότε το εξής. Γιατί να είναι ασυμβίβαστη η καλή πρακτική, η καλή κλινική πρακτική με την εμπορική αριστεία? Γιατί δεν μπορεί να είναι, ή μάλλον δεν υπάρχει λόγος να μην μπορεί να συμβιβαστεί ένα καλό φαρμακείο, ένα άριστο φαρμακείο με όρους κλινικής και να είναι ταυτόχρονα ένα εμπορικό φαρμακείο, να είναι ένα φαρμακείο στο οποίο θα έχει πολλές διελεύσεις και θα έχει και ταυτόχρονα αριστείες και στους εμπορικούς τομείς. Τα επόμενα χρόνια αυτό που έκανα είναι ότι βελτίωσα τις επιχειρησιακές μου δεξιότητες, κυρίως ό,τι αφορά το marketing, σε ό,τι αφορά το τι θέλουν ο κόσμος, σε ό,τι αφορά το πώς πρέπει τα προϊόντα να στείνονται, πώς πρέπει να σκέφτεσαι για να μπορείς να ορίζεις εσύ τι θα κάνεις μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Αμέσως μετά ακολούθησε μία φάση στην οποία συνειδητοποίησα ότι δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μόνος σου και αυτό που πρέπει να κάνεις από εδώ και πέρα είναι να αποκτήσεις δεξιότητες να μπορείς να επικοινωνείς και να διαχειρίζεις ανθρώπους. Οπότε προχώρησα στο να μάθω αρκετά πράγματα σε σχέση με την διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Τώρα τελευταία περνάω την λεγόμενη φιλοσοφική μου φάση που προσπαθώ να δω τι είναι σπουδαίο και να συμβιβάζομαι όσο λιγότερο γίνεται σε σχέση με τις δικές μου αρχές και τη δική μου διαδρομή.
Έχουμε φτάσει στο σημείο πλέον να διοικώ ένα φαρμακείο στο οποίο είμαστε 18 άνθρωποι, από τους οποίους οι 7 είναι φαρμακοποιοί και όλοι οι υπόλοιποι συνεργάτες είναι πτυχιούχοι, είτε βοηθοί, είτε αισθητικοί, είτε οτιδήποτε άλλο. Και να πιστεύω ότι αυτό το οποίο με έχει καταξιώσει δεν είναι κάτι άλλο πέρα από τον εξαιρετικό συμβιβασμό που έχουμε καταφέρει στο φαρμακείο μας ανάμεσα σε αυτά που σου ανέφερα. Δηλαδή, να είναι ένα φαρμακείο το οποίο είναι ταυτόχρονα δημοφιλές, εμπορικό και να είναι ένα πολύ καλό φαρμακείο. Αυτό για το οποίο προσπαθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα είναι να κάνουμε μικρές διορθώσεις σε όλους τους τομείς λειτουργίας μας και να ενσωματώσουμε πρόσθετες καλές πρακτικές, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι το να κερδίζει ένα φαρμακείο δεν είναι αμαρτία, δεν είναι ασυμβίβαστο με το να είναι ένα καλό φαρμακείο και δεν είναι ασυμβίβαστο με τον κοινωνικό ρόλο που προσφέρει ένα φαρμακείο. Άκουσα χθες την ομιλία της κυρίας Φουστέρη και όποιος είναι καλός στη δουλειά του, όποιος κάνει καλά τη δουλειά του, πρέπει και να αμείβεται δίκαια. Και αυτό δεν είναι ούτε αμαρτία ούτε κακό. Ταυτόχρονα το κέρδος που βγάζει ένα φαρμακείο ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, ακόμα και ιατρείο αν είναι, είναι το τίμημα που πρέπει να καταβάλουμε όλοι μας για να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί. Καμία επιχείρηση, αν δεν κερδίζει χρήματα, δεν μπορεί να ανοίξει την επόμενη μέρα το πρωί και να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της. Επίσης, ό,τι αφορά το κοινοτικό φαρμακείο, επειδή είδα χθες και την ομιλία του Διαμαντή, ο οποίος ανέφερε τους ρόλους και τις αποστολές των φαρμακοποιών, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται και το οποίο είναι και κατοχυρωμένο νομικά, είναι η εκπαίδευση. Ένας φαρμακοποιός για να πάρει πτυχίο χρειάζεται να έχει κάνει κάποια τρίμηνα πρακτικής άσκησης, τα οποία είναι ένα κομμάτι της νομικά αναγνωρισμένης εκπαίδευσης που πρέπει να παίρνει. Αυτό είναι λιγάκι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι λιγάκι γιόλο. Επαφίεται στον πατριωτισμό και στην διάθεση του φαρμακοποιού που θα παρέχει μία θέση πρακτικής άσκησης και ταυτόχρονα στην επιθυμία και στο ζήλο που μπορεί να έχει ένας φοιτητής να βρει εκείνο το περιβάλλον το οποίο θα μπορείς να του παρέχει τέτοιες γνώσεις και να τον κάνει καλύτερα έτοιμο. Αυτό με το οποίο θα συμφωνήσω είναι ότι το ακαδημαϊκό πρόγραμμα δεν έχει σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό, με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική άσκηση στο φαρμακείο να έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Ένα από τα πράγματα για τα οποία είμαστε πολύ χαρούμενοι στο φαρμακείο μας είναι ότι παρέχουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Δεχόμαστε φοιτητές μόνο για τριμηνό, δεν δεχόμαστε για παραπάνω, γιατί θέλουμε να δουν και άλλα φαρμακεία και νομίζουμε ότι αυτό είναι το σωστό. Και προσπαθούμε μέσα σε αυτό το τριμηνό να περάσουν από όλα τα τμήματα του φαρμακείου και να δούνε ότι για να μπορέσει κάποιος να λειτουργήσει ένα κοινωτικό φαρμακείο, πρέπει να τα έχει όλα. Πρέπει να έχει και κλινικές γνώσεις, να γνωρίζει και το φάρμακο, να γνωρίζει πώς θα επικοινωνήσει με το φάρμακο. Δηλαδή, είναι μια χαρά το πρωτόκολλο που ανέφερε χθες η κυρία Φουστέρη για την εκτίμηση του ασθενή στο πρωτοβάθμιο κοινωτικό φαρμακείο. Αλλά αν δεν έχεις καλλιεργήσει δεξιότητες για το πώς πρέπει να επικοινωνήσεις, ποιος είναι ο ασθενής, ποιο είναι το πρόβλημα, πόσο καιρό το έχει, αν παίρνει άλλα φάρμακα κτλ., μπορεί να φτάσει στο σημείο να αισθάνεται κάποιος ότι τον ανακρίνεις. Μία από τις ιστορίες που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, πριν δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή, στον Ηλία, είναι κάτι το οποίο συνέβη όταν ήμουν λίγες μέρες φαρμακείο στον Άγιο Δημήτριο. Ο Άγιος Δημήτριος, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μία περιοχή η οποία περιέχει κυρίως αστικό πληθυσμό, της μέσης, θα λέγαμε, οικονομικά και κοινωνικής τάξης. Τότε το πρώτο φαρμακείο ήταν μέσα σε ένα στενό και πραγματικά ήθελε κάποιος να ασκήσει το Sherlock Holmes για να το βρει. Μπας περιπτώσει, αυτό το στενό που ήμασταν μέσα, μπήκε μέσα μια κυρία η οποία έψαχνε ένα φάρμακο το οποίο δεν είχε ακόμα κυκλοφορήσει τότε στην Ελλάδα. Το φάρμακο αυτό ήταν για τη χρόνια μυελογενή λευχαιμία και το κάθε κουτάκι από αυτό το φάρμακο είχε τότε, σας θυμίζω, είναι το 2000, νομίζω 3.500 ευρώ ή 4.000 ευρώ ή μπας περιπτώσει ένα ποσό πολύ κοντά εκεί. Είχα αρκετό ζήλο τότε να ψάξω, αφού δεν κυκλοφορούσε, να δω ότι υπάρχει μια διαδικασία με την οποία μπορεί να γίνει έκτακτη εισαγωγή αυτού του φαρμάκου και να τη το φέρω και να καλυφθεί από το ταμείο της και όλα τα σχετικά τα είχα κοιτάξει. Αυτό θα έπαιρνε από 10 έως 15 έως 30 μέρες. Τις μέρες αυτές τις οποίες το ψάχναμε, το φάρμακο αυτό, επειδή ήταν ριζοσπαστικό και έδινε μια λύση στο θέμα της χρόνιας μυελογενής λευχαιμίας, η οποία δεν υπήρχε πριν, ανακοινώθηκε εκτάκτως από τον Υπουργό Υγείας της ΗΠΑ, δηλαδή βγήκε ο Υπουργός Υγείας και ανακοίνωσε την κυκλοφορία αυτού του φαρμάκου στους Αμερικανούς και μέσα στις επόμενες λίγες μέρες εγκρίθηκε
είναι φάρμακο της Novartis και το έφερε η Novartis στην Ελλάδα. Οπότε επικοινώνησα με αυτή τη γυναίκα και μου λέει: είμαι πάρα πολύ χαρούμενη κτλ. Την είχε ενημερώσει και ο αιματολόγος της. Οπότε μέχρι να γράψει και να μας φέρει τη συνταγή, εγώ τότε αρκετά ρυψοκίνδυνος, είχα παραγγείλει ένα κουτί και το είχα στο φαρμακείο. Και μέσα στις επόμενες δύο μέρες, μέχρι να μου φέρει τη συνταγή και όλα τα σχετικά, μπήκε μια κυρία η οποία έψαχνα αυτό το φάρμακο για κάτι και η οποία ήταν τόσο, σε τόσο αγωνία για την υγεία της κτλ. Που το πλήρωσε μετρητά, το πήρε και έφυγε. Αυτό που εγώ ένιωσα εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ τυχερός βεβαίως. Ήμουν πάρα πολύ τυχερός γιατί κατάφερα να πουλήσω μετρητά ένα πανάκριβο φάρμακο και όλοι μου λέγανε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται ποτέ. Ένιωσα και λίγο ενοχή. Είχα ένα αίσθημα ενοχής. Δηλαδή δεν αισθάνθηκα ότι είχα κάνει κάτι για το οποίο να αξίζω όλα αυτά τα χρήματα. Και αυτό δεν ήταν ένα ωραίο αίσθημα. Αυτό που έκανα λοιπόν τα επόμενα χρόνια είναι να βρω τι μπορώ να κάνω για να αισθάνομαι πάρα πολύ καλά και με τα χρήματα που κερδίζω και με τη δουλειά μου και να ξυπνάω και να πηγαίνω με κέφι στη δουλειά και να είμαι ευτυχισμένος και να έχω ένα επάγγελμα με νόημα και μια ζωή με νόημα. Ο λόγος είναι σε εσάς, κύριε Κατσογιαννή. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από μένα. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά να βρίσκομαι πάντοτε με τους συναδέλφους μου, τους φοιτητές, να μου δίνετε ευκαιρία να μιλάω σε αυτούς. Δηλαδή είναι μια τιμή την οποία θεωρώ ξεχωριστή σε σχέση με όλες τις τιμές που μπορεί να μου γίνουν σε αυτή τη ζωή. Και επίσης θεωρώ πολύ σημαντικό να βρίσκομαι σε αυτό το πάνελ πάντοτε με ανθρώπους οι οποίοι με έχουν εμπνεύσει, με έχουν βοηθήσει, είτε με γνωρίζανε είτε δεν με γνωρίζανε. Και ο κύριος Μπριράκης και ο κύριος Κακονίκος, αλλά και ο κύριος Διαμαντής, ο οποίος βρίσκεται κάπου και μας παρακολουθεί, ήταν άνθρωποι οι οποίοι και εμένα με ενέπνευσαν, μου έδωσαν μια τελείως διαφορετική προοπτική στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμουν. Και νομίζω ότι ως ένα μεγάλο βαθμό η αλληλεπίδρασή μας είναι πολύ σημαντική στο πού βρίσκομαι αυτή τη στιγμή και πώς βλέπω τα πράγματα. Αλλά ας τα πάρω και εγώ τα πράγματα από την αρχή. Εγώ, σε αντίθεση με τον Κωνσταντίνο και υψιάζομαι και τον Βασίλη, είμαι γόνος φαρμακευτικής οικογένειας. Ο πρώτος φαρμακοποιός οικογένειας ήταν στη Θεσσαλονίκη, ο παππούς μου. Ο πατέρας μου θύτευσε στο φαρμακείο της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια άνοιξε φαρμακείο στην Αθήνα. Θυμάμαι όλη μου τη ζωή περίπου μέσα στο φαρμακείο, σαν παιδί, να παίζω οι μυρωδιές του, επειδή το φαρμακείο στην εποχή του πατέρα μου, εγώ γεννήθηκα το 1975, ακόμα κρατούσε την παράδοση των φαρμακείων που παρασκευάζανε φάρμακα στο εργαστήριο. Είχε μια περίεργη μυρωδιά. Και επειδή όταν έμπαινα εγώ σε παιδί στο φαρμακείο μύριζε, το είχα ονομάσει το φαρμακείο Νιαϊδία. Έτσι λοιπόν ήταν το φαρμακείο το οικογενειακό, το λέγαμε το φαρμακείο Νιαϊδία. Γιατί μύριζε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όλη μου η εφηβεία και η παιδική ηλικία ήταν από ανθρώπους οι οποίοι σχετίζονταν με το επάγγελμα, συναδέλφους, φαρμακοποιούς, γιατρούς. Από πολύ νωρίς είχα το μικρόβιο του να ασχοληθώ με ανθρωπιστική επιστήμη. Δεν ήμουν σίγουρος αν ήθελα να γίνω φαρμακοποιός ή γιατρός ή βιολόγος ή κάτι άλλο. Ήξερα πάντως ότι θέλω να ασχοληθώ με το κομμάτι της υγείας. Όταν έφτασα στο κομμάτι, στην περίοδο των Πανελληνίων, και εγώ καλός μαθητής, αρκετά καλός, δεν έχασα ιδιαίτερα τη στόχευσή μου σε αντίθεση με τον κύριο Κακονίκο. Εντάξει, είχε απλά να αποφασίσω τι σχολή θα δηλώσω στο μηχανογραφικό. Τότε τα δηλώναμε προκαταβολικά. Τότε λοιπόν έκανα την επιλογή της φαρμακευτικής, στηριζόμενος σε πάρα πολύ περιστασιακά και σαθρά, ας πούμε, επιχειρήματα. Και δεν ήταν μια πάρα πολύ συνειδητή απόφαση, υπό την έννοια ότι δεν ήξερα την ομοτελειακή κατάληξη της πορείας αυτής, αλλά έκανα μια επιλογή. Υπάρχει μια βασική διαφορά ανάμεσα στην με κάνω επιλογή και παίρνω μια απόφαση. Πολλές φορές το ταυτίζουμε, αλλά δεν είναι το ίδιο. Η επιλογή ξεκινάει από ένα σημείο ελευθερίας, όπου ουσιαστικά διαλέγεις, επιλέγεις ελεύθερα, χωρίς να σκέφτεσαι το αποτέλεσμα κάποιων πραγμάτων. Όταν η διαδικασία της απόφασης περιλαμβάνει πάρα πολύ τα αποτελέσματα των πράξεών σου. Στα 17 μου θα ήθελα πάρα πολύ να σας το παίξω ότι είχα την ωριμότητα και την ευθυκρισία να δω πώς θα πάει η ζωή μου και τα σχετικά, αλλά πραγματικά δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Επέλεξα την φαρμακευτική διότι ήταν λιγότερα χρόνια από την ιατρική και φανταζόμουν τότε ότι δεν θα μπορώ να κάθομαι να διαβάζω μέχρι τα 40 μου, 50 μου. Τόσο ήξερα. Λοιπόν,
Μπαίνοντας λοιπόν στη φαρμακευτική και έχοντας ζήσει σε ένα περιβάλλον φαρμακοποιών, δηλαδή αντιμετωπίζοντας μια καθημερινότητα με γιατρούς, φαρμακοποιούς, που ήξερα περίπου τι ζητάει ο κόσμος, τι κάνει ο πατέρας μου στο φαρμακείο, τι κάνουν οι συνάδελφοί του και τα σχετικά, μπήκαμε πάρα πολύ κέφι στη φαρμακευτική σχολή, έτοιμος να μάθω πράγματα. Ήμουνα τρελαμένος. Ήθελα, δεν έβλεπα την ώρα. Στο πρώτο εξάμηνο, τα μαθήματα της γενικής παιδείας άρχισαν να δαγκώνουμε λίγο. Δεν περίμενα ακριβώς αυτό από φαρμακευτική. Δεν πειράζει, λέω, θα στρώσει παρακάτω το πράγμα. Δεύτερο εξάμηνο, πάλι δεν έβλεπα πουθενά φάρμακα, δεν έβλεπα πουθενά ασθενείς. Είχαμε κάνει και τον κύκλο του Γκρέπς και στη βιολογία, τον είχαμε κάνει και στη βιολογία του πρώτου εξαμήνου, τον κάναμε και στη βιοχημία. Λέω, τον κύκλο του Γκρέπς τον έχω. Είμαι, τώρα πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε πού είναι αυτό που γίνεται στο φαρμακείο. Πέρασε το δεύτερο έτος, πάλι γενική παιδεία. Κάπου ξανακάναμε τον κύκλο του Γκρέπς και στο δεύτερο έτος, στα δικά μου χρόνια τουλάχιστον, πρέπει να τον κάναμε 3 με 4 φορές. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτό. Δεν έβλεπα πουθενά μαθήματα τα οποία να έχουν σχέση με αυτό που είχα σαν, στο μυαλό μου, σαν φαρμακευτική. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, συν την κόπωση με την οποία μπήκα στο πανεπιστήμιο, διότι το δικό μας σύστημα από τον Πανελληνίων ήταν ένα αρκετά, τουλάχιστον για τα δεδομένα της εποχής μας, απαιτητικό σύστημα, που εμείς που προετοιμαζόμασταν με σοβαρότητα για το πανεπιστήμιο, ξεκινάγαμε φροντιστήρια από το προηγούμενο καλοκαίρι και μας πήγαινε σχοινή κορδόνι όλο το Λύκειο να ετοιμαζόμαστε. Μπήκαμε λοιπόν μια κόπωση όσον αφορά στο διάβασμα και δεν έβλεπα και μαθήματα τα οποία να μου ξυπνάνε ένα ενδιαφέρον για αυτό που μπήκα μέσα να σπουδάσω ή τουλάχιστον αυτό που νόμιζα ότι θέλω να σπουδάσω. Πέρναγαν τα χρόνια, κάπου ξαφνικά ήρθαμε τη φαρμακολογία. Λέω, α, εδώ είμαστε. Αρχίσαμε, λέω, ωραία πράγματα. Ταυτόχρονα με τη φαρμακολογία ξεκίνησαν και φαρμακευτικές χημίες και φαρμακογνωσίες και ένας σκασμός μαθήματα στα οποία στην πραγματικότητα εγώ όπως τα αντιλαμβάνομαι και χωρίς να θέλω να μειώσω την προσφορά κανένας, έμαθα να ζωγραφίζω τετράγωνα, ρόμβους, παραλληλόγραμμα και άλλα πραγματάκια τα οποία αυτή τη στιγμή δυστυχώς τα έχω ξεχάσει όλα. Και έχω χάσει και τις δεξιότητες μου, δηλαδή ούτε ευθεία γραμμή δεν μπορώ να τραβήξω αυτή τη στιγμή. Κρίμα, χάλια, σας μιλάω, αισθάνομαι λίγο άσχημα γι' αυτό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Για να μην σας τα πω λίγο, τελείωσα, πέρασα μέσα από τη φαρμακευτική σχολή χωρίς να έχω κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο. Δεν βρήκα ούτε κάποια, ας πούμε, πηγή έμπνευσης από τους καθηγητές με τον τρόπο τουλάχιστον στα δικά μας χρόνια που γινόταν τα μαθήματα. Δεν βρήκα μαθήματα που να με εμπνέουν, κατά συνέπεια δεν πολύ πάταγα από κάποιο σημείο και μετά. Ήμουν διεκπαιρεωτικός, δηλαδή τελείωσα το πανεπιστήμιο με μέτριο κακό βαθμό. Και δεν μ' αρέσει αυτό που λέω, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή ήταν η πραγματικότητα. Όταν έφτασε λοιπόν η ώρα της πρακτικής εξάσκησης, ήμουνα αγνωστικιστής σε σχέση με το πώς θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω όσα νόμιζα ότι έπρεπε να έχω μάθει, αλλά δεν έμαθα. Αλλά από αυτά που έμαθα, τι τελικά θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω στην πρακτική μου άσκηση, και άρχισα να αναζητώ μέρη να κάνω πρακτική άσκηση, τα οποία δεν ήταν το φαρμακείο του πατέρα μου. Είχα τουλάχιστον, ας πούμε, προνοήσει ότι εφόσον εκεί θα περάσω την υπόλοιπη μου ζωή, ή τουλάχιστον έτσι φαινόταν μέχρι τότε, θα έπρεπε να βρω τρόπους να δω τι γίνεται γύρω-τριγύρω, να αναζητήσω λίγο κάποια πράγματα. Και επειδή ο πατέρας μου ήταν φαρμακοποιός και είχε πάρα πολλούς συναδέλφους φαρμακοποιούς και κάποιες γνωριμίες, κατάφερα όντως να πάω σε κάποια αρκετά προβεβλημένα και καλά φαρμακεία της εποχής που τελείωσα εγώ, όπου εκπαιδεύτηκα αρκετά σε θέματα εργαστηριακής πρακτικής. Είχα τη χαρά να θητεύσω δίπλα στον κύριο Γιάννη Ευσταθίου, ο οποίος ήταν πρωτοπόρος για τα χρόνια στα οποία άσκησε το επάγγελμα του φαρμακοποιού, και πολύ, το φαρμακείο του ήταν αρκετά εξειδικευμένο στο κομμάτι της φυτοθεραπείας, της ομοιοπαυτικής και γενικά της γαλλικής φαρμακευτικής. Μου έκανε την τιμή και με δέχτηκε. Θήτευσα δίπλα στον κύριο Τζιβανίδη, ο οποίος είχε επίσης μεγάλη εμπειρία από το κομμάτι της ομοιοπαυτικής, του ομοιοπαυτικού φαρμακείου. Πήγα στον Ευαγγελισμό, όπου να είναι καλά οι άνθρωποι, ο κύριος Πόρτολος, δεν ξέρω αν είναι ακόμα διευθυντής του νοσοκομείου, του φαρμακείου, του έκανα μια πολύ ωραία εξήγηση και μου εξηγήθηκε πίσω πάρα πολύ ωραία. Του λέω, εγώ δεν θέλω να κάθομαι εδώ και να κάθομαι να περνάω φαρμακάκια σε ένα κομπιούτερ, δεν ήρθα γι' αυτό εδώ, θα ήθελα να δω περιστατικά, θα ήθελα να δω ασθενείς, αρρώστους, τι γίνεται. Και μου είπε, κοίταξε να δεις κάτι, θα έρχεσαι το πρωί, θα κάθεσαι μια ώρα να περνάς κάποιες συνταγές και μετά θα σε στέλνω εγώ στα επίγοντα περιστατικά να βλέπεις ασθενείς. Και όντως λοιπόν έτσι έγινε. Στο φαρμακείο με φωνάζανε πρίγκιπα, γιατί πήγαινα μια ωρίτσα την ημέρα και μετά εξαφανιζόμουν και ξαναπήγαινα να τους χαιρετήσω.
Αλλά ήταν ένα πολύ χρήσιμο τρίμηνο στο οποίο μπόρεσα να δω από πρώτο χέρι αυτό που περίμενα ότι θα έπρεπε να έχω δει στη σχολή. Και στη συνέχεια, λοιπόν, αφού τελείωσα με τις σπουδές μου και τα σχετικά, μπήκα στο φαρμακείο. Το γεγονός ότι σας ανέφερα ότι η εκπαίδευσή μου στο κομμάτι της γαλλικής φαρμακευτικής σχετιζόταν πιο πολύ με την εναλλακτική, αυτό που λέμε συμπληρωματική εναλλακτική ιατρική, ήταν αποτύπωση της πραγματικότητας της εποχής στην οποία εγώ τελείωσα το πανεπιστήμιο. Τότε τα περισσότερα φαρμακεία δεν είχαν καμία ενασχόληση με το εργαστήριο. Αν το πολύ μπορεί να κάνει καμία ανάμειξη με ευσερίνη και κανένα δύο κρέμες κορτικοστεροειδών. Και όσα φαρμακεία ασχολούνταν σοβαρά με το εργαστήριο για τα δεδομένα της εποχής ήταν αυτά τα οποία ασχολούνταν με τις αναλλακτικές θεραπείες. Με την ομοιπαυτική, τη φυτοθεραπεία και όλα αυτά τα παρακλάδια, γεμοθεραπεία, ανθοϊάματα Μπαχ και όλα αυτά. Οπότε στην πραγματικότητα η πρώτη μου πραγματική εμπειρία από εργαστήριο, πέρα από αυτό που κάναμε στη σχολή, το οποίο μου άρεσε, τουλάχιστον το κομμάτι της φαρμακευτικής τεχνολογίας, τα λάτρευα, ήταν στα φαρμακεία αυτά της εναλλακτικής ιατρικής. Άρα και εμένα, όταν μπήκα στο δικό μου το φαρμακείο, η πρώτη μου επαφή που προσπάθησα να αποκτήσω με το εργαστήριο, να στήσω, ήταν αυτό. Το εναλλακτικό εργαστήριο. Την ομοιπαυτική, τη φυτοθεραπεία και όλα τα σχετικά. Μπαίνοντας λοιπόν στο φαρμακείο, παρά το γεγονός ότι έκανα πρακτική σε πάρα πολύ ωραία σημεία, κλήθηκα πολύ σύντομα να αρχίσω να δίνω συμβουλές. Θεωρώ ότι τα πρώτα 3-4 χρόνια της καριέρας μου ήταν τραγέλαφος. Δεν είμαι καθόλου περήφανος για όσα έκανα τότε, αλλά είμαι πάρα πολύ περήφανος διότι όσα αντιμετώπισα τότε ήταν αυτά τα οποία αρχικά με κινητοποίησαν ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι πρέπει να ξαναδώ από την αρχή. Και από εκεί που ήμουν ένας μέτριος και χωρίς κίνητρο φοιτητής, έγινα ένας αρκετά κινητοποιημένος και ζηλωτής της επιστήμης επαγγελματίας. Και στην πραγματικότητα, αν θα μπορούσα να πω ότι έχω διαβάσει πολύ στη ζωή μου, μπορώ να σας το πω για δύο περιόδους της ζωής μου. Πριν το πανεπιστήμιο και μετά το πανεπιστήμιο. Κατά τη διάρκεια του πανεπιστήμιου δεν τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Άρχισα σε μια εποχή που δεν ήταν πολύ αναπτυγμένο το ίντερνετ, τότε δηλαδή το 2000 που ξεκίνησα εγώ την καριέρα μου, πληρώνα τεράστια ποσά για τα δεδομένα του κέρδους που θα είχα από τη γνώση αυτή τότε, για να πάρω βιβλία από το εξωτερικό, τα οποία κάνανε και 20 και 30 και 40 μέρες να έρθουν και πλήρωνα κάτι ποσά, το ξέρω εγώ, του στυλ 300 ευρώ, 400 ευρώ, 500 ευρώ για ένα Martindale, τα οποία τα λεφτά τα έδινα και ταυτόχρονα επίσης επένδυα και στο εργαστήριό μου. Εκείνη την εποχή που ήταν οι παχές αγελάδες στα φαρμακεία, οι φίλοι μου χτυπούσαν φιλικά στην πλάτη και λέγανε: ο Ηλίας έχει και το χόμπι του εκεί με το εργαστήριο. Εντάξει, φτιάχνεις εσύ τις κρεμούλες, είσαι ωραίος. Και όταν τους ρωτούσα γιατί δεν κάνετε κάτι αντίστοιχο, μου λέγανε: ρε φίλε, πόσο βγάζεις εκεί πέρα που κάθεσαι στο εργαστήριο μισή ώρα? Έλεγα: εγώ με τη διατίμηση, ας πούμε, για παράδειγμα, κερδίζω 4 ευρώ. Μου λέει: στη μισή ώρα που εσύ 4 ευρώ βγάζεις στο εργαστήριο, εμείς πουλάμε έξω στον πάγκο 500 ευρώ. Είναι τώρα να καθόμαστε να ασχολούμαστε με το εργαστήριο? Και έσκυβα τα πεινά το κεφάλι, έλεγα: έχετε δίκιο. Αντιμετώπισα τον εαυτό μου λοιπόν και εγώ ως χομπίστα και τελείωνε κάπου εκεί η συζήτηση για αυτό το πράγμα. Το ίντερνετ ήταν αυτό το οποίο ουσιαστικά άλλαξε τη ροή των πραγμάτων για μένα. Με έφερε σε επαφή με οργανωμένη, δομημένη πληροφορία και όχι με μια αναζήτηση χαοτική στη μέση του πουθενά. Με έφερε σε επαφή με μια κοινότητα ανθρώπων πολύ καλύτερων από μένα, που πριν οι πιθανότητες να τους συναντήσω ήταν στατιστικά λιγότερες, και μου δόθηκε η ευκαιρία να αλληλεπιδράσω με αυτούς και με αυτούς και με άλλους συναδέλφους που ήταν περίπου στο ίδιο επίπεδο με μένα, προκειμένου να αρχίσω να αποκτώ μια στόχευση, αρχίσω να βλέπω κάποια πράγματα. Το ίντερνετ μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω πολλά courses εξ αποστάσεως, τα οποία είναι συμβατά με το πρόγραμμα ενός επαγγελματία φαρμακοποιού. Και έτσι, όψιμα, στα γεράματά μου, απέκτησα το πρώτο μου μεταπτυχιακό, το δεύτερο μεταπτυχιακό και τώρα βαδίζω προς το τρίτο με την δυνατότητα που μου δίνει η τεχνολογία, το ίντερνετ και με την ανοχή, την ευγενική ανοχή της συζύγου μου που με αντέχει να κάθομαι μέχρι τις 2 η ώρα να βλέπω μαθήματα και να γράφω εργασίες. Αυτά πάνω κάτω από μένα. Ο κύριος Μπιλεράκης, ο εμπνευστής μας. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους και πάνω απ' όλα την ομάδα των φοιτητών που οργάνωσαν αυτό το event για την φιλοξενία τους, για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δίνουν να έρθω σε επαφή
με τόσο κόσμο και να μεταφέρω τη δική μου εμπειρία. Και μιας και ξεκινήσαμε την εμπειρία αυτή από τα πολύ πρώτα χρόνια, δεν θα αλλάξω αυτό το πρότυπο λοιπόν, που ακολουθήσαν οι δύο συνάδελφοί μου. Θα πω και εγώ ότι γεννήθηκα στο εξωτερικό καταρχήν, γεννήθηκα στην Ιταλία και το αναφέρω γιατί θεωρώ ότι πιθανά να έπαιξε κάποιο ρόλο. Και το λέω αυτό έχοντας ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Όταν γύρισα, ήμουν 5 ετών και γύρισα από την Ιταλία εδώ στην Ελλάδα και πήγα για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο της Ελλάδας, τις πρώτες μέρες γίναγα κλαμμένος. Και με ρωτούσαν οι γονείς μου, γιατί γίνας κλαμμένος? Γιατί μαμά δεν αντέχω, λέω, όλη αυτή την ανοργανωσία και το χάος που υπάρχει στην τάξη. Και το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι η οργάνωση είναι ένας από τους θεμέλιους λίθους, από τους βασικούς πυλώνες για να μπορέσετε να προχωρήσετε στη συνέχεια στην επαγγελματική σας καριέρα. Επανακάμπτω τώρα στην δική μου καριέρα, τα γενοφάσκια μου. Εφόσον ήρθα από την Ιταλία, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους δύο συνομιλητές, δεν είμαι παιδί της πόλης, είμαι παιδί του χωριού. Έχω μεγαλώσει στο Πήλιο, σε ένα χωριό 400 κατοίκων, με ένα σχολείο μονοθέσιο, το οποίο είχε 19 μαθητές όλους και όλους, και στην τάξη μου ήμασταν εγώ, η Κρυσταλία και η Κατερίνα. Δεν είχα ποτέ επαφή ούτε με φροντιστήρια μέχρι την ηλικία των 15 ετών, ούτε με τίποτα άλλο. Η μόνη μου επαφή ήταν τα μαθήματα του σχολείου, η μπάλα στην πλατεία, ο Καστανοπόλεμος, ανάλογα με την εποχή, ή ας πούμε ο πόλεμος με τα νεράτζια ή με τα χλάδια. Ερχόμενος στην πόλη, δεν θα έλεγα ότι ήμουν ο άριστος μαθητής, ήμουν ένας καλούτσικος μαθητής. Πολλά πράγματα συνέχιζαν να μην μου αρέσουν και ένα βασικό πράγμα που δεν μου άρεσε στο σχολείο είναι η αποστήθηση. Η αποστήθηση αυτή, η οποία θεωρώ ότι μου κόστησε και την είσοδό μου στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Έδωσα 3 φορές, έκανα προσπάθεια για είσοδο στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και για όποιος θυμάται εκείνες τις εποχές, θα καταλάβει για το πόσο λίγο χρειαζόταν για να περάσω τελικά, για να περάσω στη σχολή της επιλογής μου. Ήτανε την πρώτη χρονιά με 50 μόρια, τη δεύτερη χρονιά με 25 και την τρίτη με ένα μόριο που δεν κατάφερα να περάσω. Αλλά η σχολή της επιλογής μου δεν ήταν η φαρμακευτική. Η σχολή της επιλογής μου και η μοναδική σχολή την οποία είχα σημειώσει τότε ήταν το βιολογικό Κρήτης. Το οποίο γνώριζα ότι ασχολούνταν πάρα πολύ με τη θαλάσσια βιολογία και μου είχε κολλήσει για κάποιο τρόπο ότι ήθελα να ασχοληθώ τότε με τη θαλάσσια βιολογία. Δεν κατάφερα να μπω. Πήγα στην Ιταλία, αποφάσισα να πάω στην σχολή της φαρμακευτικής, μολονότι στο φαρμακείο της μητέρας μου που ήταν στο χωριό, στον Κισό, στο Πήλιο, δεν πατούσα καθόλου. Δεν πατούσα καθόλου γιατί ήταν πιο ενδιαφέρουσα η ζωή στην πλατεία, καταρχήν. Κατά δεύτερον, δεν μου παρουσιαζόταν κανένα ενδιαφέρον από το επάγγελμα της μητέρας μου. Παρ' όλα αυτά, για καθαρά οικονομικούς λόγους, αποφάσισα να πάω σε φαρμακευτική. Πράγματι, πήγα στην Ιταλία. Για έναν παράξενο λόγο και πάλι για ένα πείσμα, το οποίο μάλλον οφείλεται στην δεύτερη καταγωγή μου. Η μισή καταγωγή μου είναι από την Κρήτη, η άλλη μισή είναι από... είμαστε Αρβανίτες. Οι Αρβανίτες είναι γνωστοί για την ξεροκεφαλιά τους. Επομένως, ένας τέτοιος είμαι κι εγώ, ξεροκέφαλος. Είπα ότι δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν πέρασα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Επομένως, θα κάνω 2 χρόνια στην Ιταλία, θα γυρίσω, θα δώσω εξετάσεις, θα περάσω και όπως έγινε. Πράγματι, έμεινα 2 χρόνια στην Ιταλία, γύρισα, έδωσα εξετάσεις, πέρασα στη φαρμακευτική της Θεσσαλονίκης και μετά μούτζωνα τον εαυτό μου. Και λέω μούτζωνα τον εαυτό μου γιατί θεωρώ ότι το επίπεδο των σπουδών στην Ιταλία, τουλάχιστον στα 2 πρώτα χρόνια όπως το είχα δει εγώ, ήταν καλύτερο σε σχέση με αυτό του απειθήτα τουλάχιστον.
με αυτό που βίωσα εγώ. Δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβαινε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Συνέχιζε η ζωή μου να είναι ένα, σε μεγάλο βαθμό μια αποστήθηση και η ενασχόληση με μαθήματα τα οποία πραγματικά δεν είχαν με εξαιρέσεις, προφανώς υπήρχαν εξαιρέσεις, με μαθήματα τα οποία δεν μου έδειχναν κανένα ενδιαφέρον. Οφείλω να πω ότι 2 ή 3 φορές, δεν θυμάμαι τώρα τον ακριβή αριθμό, είχα φτάσει στο να εγκαταλείψω τη σχολή. Ήταν τέτοια η απέχθειά μου για τη σχολή. Εν τέλει δεν το έκανα, μολονότι είχα και ψυχοσωματικά προβλήματα σε κάποιο στάδιο της πορείας μου μέσα στο πανεπιστήμιο. Δεν το έκανα, αποφάσισα να τη συνεχίσω και να πάω σιγά σιγά. Δηλαδή είχα πει στον αυτό μου, είχα κάνει μια συμφωνία με τον αυτό μου ότι Βασίλη θα δίνεις 3 μαθήματα τη φορά και όσο πάει. Και πράγματι, εντάξει, καθυστέρησα 1 χρόνο αν θυμάμαι συνολικά. Δεν είχα κοπεί βέβαια σε κάποιο μάθημα, αλλά ούτε μπόρεσα να τελειώσω και στον απαιτούμενο προβλεπόμενο χρόνο των 5 ετών. Τελειώνοντας λοιπόν την φαρμακευτική και επειδή ήμουν ιδιαίτερα πολιτικοποιημένο άτομο, όχι κομματικοποιημένο, χωρίς να είναι κατά ανάγκη κακό αυτό, αλλά πολιτικοποιημένο, είχα δείξει από τότε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους συνεταιρισμούς. Αποφασίζω λοιπόν να πάω στην κοιτίδα των συνεταιρισμών που ήταν η χώρα των Βάσκων, στην Ισπανία. Εκεί μπήκα στο Πανεπιστήμιο της χώρας των Βάσκων, στο Συνεταιριστικό Πανεπιστήμιο, για να κάνω το πρώτο μου μεταπτυχιακό, που ήταν το μεταπτυχιακό πάνω στη διοίκηση των συνεταιρισμών. Αυτό μου έδωσε, αποτέλεσε μεγάλη εμπειρία για μένα για 2 λόγους. Πρώτον, γιατί γνώρισα έναν καταπληκτικό λαό που είναι οι Βάσκοι. Γνώρισα ένα καταπληκτικό συνεταιριστικό σύστημα που είναι αυτό του ομίλου Μοντραγών και μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω έναν Ισπανό φαρμακοποιό ο οποίος έκανε καταπληκτικά τη δουλειά του και ήταν αυτός ο οποίος μου έδωσε το ένασμα και μου επέτρεψε να αλλάξω όλη την εικόνα που είχα για την εφαρμοσμένη φαρμακευτική, για το επάγγελμα του φαρμακοποιού. Μου έδωσε τη δυνατότητα, από εκεί που οι προσδοκίες μου ήταν μηδενικές για το επάγγελμα, να δω ότι η πραγματικότητα δεν είναι μία, ότι είναι πολλαπλές και ότι πιθανά με την προσπάθεια και με την τύχη πολλές φορές, χρειάζεται και η τύχη, να μου δοθεί η δυνατότητα να διαμορφώσω την δική μου πραγματικότητα, η οποία θα είναι όχι ακριβώς δική μου, αλλά θα είναι προσαρμοσμένη στις κοινωνικές επιταγές, όπως τουλάχιστον εγώ τις εκλάμβανα έως τότε. Είδα λοιπόν ένα επάγγελμα του φαρμακοποιού, το οποίο ήταν πολύ διαφορετικό από το επάγγελμα του πολιτή, όπως το έβλεπα εγώ έως τότε. Ήταν ένα επάγγελμα το οποίο ήταν κλινικό, το οποίο έκλεινε λοιπόμενος πάνω από τον ασθενή, το οποίο ασχολούνταν με τα προβλήματα του ασθενή και κατά βάση ασχολούνταν με τα φαρμακοθεραπευτικά προβλήματα του ασθενή. Αποτέλεσε και την αφορμή μου για το δεύτερο μεταπτυχιακό, το οποίο ήταν πάνω στην φαρμακευτική φροντίδα και τη διαχείριση φαρμακοθεραπείας. Τελειώντας το πρώτο μεταπτυχιακό και πριν ξεκινήσω το δεύτερο, έκανα ένα ακόμη άλμα στην Υδρόγειο, πηγαίνοντας πλέον στην Λατινική Αμερική να ζήσω για κάποιους μήνες, όπου μου έδειξε ότι υπάρχουν κοινωνίες στις οποίες υπάρχουν φαρμακεία τα οποία δεν χρειάζονται φαρμακοποιό. Υπάρχουν κοινωνίες οι οποίες έχουν πληθώρα φαρμακείων χωρίς φαρμακοποιούς. Και αποτέλεσε και αυτό και ένα δίδαγμα για μένα για το πού μπορεί να φτάσει το επάγγελμα εάν συνεχίσει να πορεύεται στο μονοπάτι το οποίο εγώ θεωρούσα τουλάχιστον ότι πορευόταν έως τότε το επάγγελμά μας. Γυρνώντας στην Ελλάδα, είχα πάρει την απόφασή μου να ασχοληθώ σοβαρά με το φαρμακείο και να ασχοληθώ σοβαρά όχι με το φαρμακείο, αλλά με τον ασθενή στην πραγματικότητα. Επομένως, έκανα ένα πλάνο, το οποίο πλάνο προφανώς δεν είναι στατικό, αλλά είναι δυναμικό και από τότε άρχισα να το ξεδιπλώνω. Το πλάνο αυτό είχε κάποιους βασικούς πυλώνες. Οι πυλώνες αυτοί ήταν, καταρχήν,
να δημιουργηθεί μια στρατηγική για το πού είμαι και για το πού θέλω να φτάσω και να δω τα μονοπάτια που πρέπει να ακολουθήσω. Μέσα σε αυτή την πορεία θεωρούσα βασικό ότι έπρεπε να αλλάξει η υποδομή του φαρμακείου, ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα. Ένα δεύτερο ήταν να επενδύσω συνεχώς στη γνώση, δεν περνάει μέρα στην οποία να μην διαβάσω. Ένα τρίτο, να βρω τα κατάλληλα άτομα τα οποία θα με στηρίξουν στην πορεία αυτή, θα είναι συνοδοιπόροι μου βασικά, θα τους βοηθήσω και θα με βοηθήσουν και είναι οι άνθρωποι με τους οποίους εργάζομαι, είναι οι δύο κοπέλες που εργάζονται μαζί μου εδώ στο φαρμακείο. Και από τότε λοιπόν, από το 2007 που ουσιαστικά εισήλθα στο φαρμακείο τότε της μητέρας μου πλέον, η διαχείριση έχει περάσει σε μένα, αρχίζω να ξενδιπλώνω αυτό το πλάνο. Προσπαθώντας την όποια γνώση και την όποια εμπειρία συλλέγω στην δική μου πορεία, να την μεταδίδω σε άλλους. Αυτό το προσπαθώ είτε μέσα από αυτές τις διαλέξεις που μου δίνεται η δυνατότητα τώρα, είτε από πιο δομημένες καταστάσεις, όπως είναι οι πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος, στην οποία συμμετέχω, ή του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον οποίο επίσης επικουρικά βοηθώ. Αυτά και από μένα.